στο ελαιοτριβείο μας. Σας καλωσορίζω στο ελαιοτριβείο της οικογένειας Δαφνή ή στο ελαιοτριβείο του κυβερνήτη, όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια. Θα ήταν ασέβεια προς το Κερκυραϊκό Ελαιόλαδο να πω ότι σε αυτό το μέρος εδώ γεννήθηκε το Κερκυραϊκό Ελαιόλαδο. Δεν γεννήθηκε εδώ. Εδώ όμως αναγεννήθηκε. Τα τελευταία χρόνια με μια σκληρή δουλειά, με πολύ κόπο, με μεθοδικές κινήσεις, προσπαθούμε το βασικότερο προϊόν του πρωτογενή τομέα του νησιού μας, που δεν είναι άλλο από το ελαιόλαδο, να το αναγεννήσουμε, να το βάλουμε σε νέα πλαίσια, αν θέλετε, και να μπορέσουμε πρωτίστως να το αναδείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο και στη διεθνή αγορά. Αυτή η μετεξέλιξη του Κερκυραϊκού Ελαιολάδου δεν θα μπορούσε παρά να περνά μέσα από την έρευνα. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε εδώ τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουμε να το κάνουμε σήμερα είναι πολύ απλά να συνδέσουμε τρία βασικά πράγματα. Την παράδοση με την τεχνολογική καινοτομία και την τεχνολογική καινοτομία με την επιστημονική έρευνα. Γιατί η παραγωγή αφορά το σήμερα, αλλά η έρευνα αφορά το αύριο. Μας κάνει όλους εμάς ως παραγωγούς να ανακαλύψουμε ακόμα καλύτερα, ακόμα βαθύτερα το προϊόν το οποίο παράγουμε. Μας κάνει να εξερευνήσουμε ένα κόσμο για μας άγνωστο και προφανώς να μπορέσουμε να το εκτιμήσουμε, να το φροντίσουμε καλύτερα. Γιατί η ανάδειξη του Κερκυραϊκού Ελαιολάδου περνά μέσα από καλύτερες πρακτικές. Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια θέταμε λάθος στόχους και όταν θέτεις λάθος στόχους ακολουθείς ένα λάθος μονοπάτι για να μπορέσεις να τους πετύχεις. Σήμερα αυτοί οι στόχοι έχουν επαναπροσδιοριστεί. Άρα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και τις πρακτικές τις οποίες ακολουθούμε για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Χαίρομαι διπλά σήμερα γιατί η εκδήλωση αυτή οργανώθηκε τις τελευταίες δύο ημέρες μετά το συνέδριο και την απονομή των βραβείων Olympia Awards στην Αθήνα, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής την Κυριακή. Προσωπικά, και επειδή ξέρετε την κατάσταση που υπάρχει στην Κέρκυρα, δεν περίμενα ότι θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε και ότι θα έχουμε αυτή την προσέλευση, αλλά σας ευχαριστώ πραγματικά γιατί με τη δική σας προσέλευση δείχνετε την έμπρακτη στήριξη και το ενδιαφέρον που υπάρχει ουσιαστικά γύρω από αυτό το προϊόν. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτή η εκδήλωση σήμερα πραγματοποιείται όχι σε κάποιο κεντρικό σημείο της πόλης Κέρκυρας και προφανώς δεν θέλω να απαξιώσω την πόλη της Κέρκυρας. Είμαστε όλοι Κερκυραίοι και την αγαπάμε και προσπαθούμε να την αναδείξουμε. Αλλά αυτή η εκδήλωση γίνεται σε μια ζωντανή μονάδα παραγωγής. Στα ελαιοτριβεία χτυπά η καρδιά της παραγωγής αυτού του προϊόντος. Και σε αυτά τα σημεία, εδώ είναι ακριβώς ο χώρος που πρέπει να αλλάξουμε τις πρακτικές, αλλά και πρέπει να γίνουν σημεία δημιουργικότητας και ένα εργαστήριο ανταλλαγής απόψεων για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Είναι η πρώτη φορά που στην Κέρκυρα φιλοξενούμε το πρόγραμμα Αριστόι. Είναι η πρώτη φορά στην Κέρκυρα που φιλοξενούμε τον καθηγητή Προκόπη Μαγιάτη, την καθηγήτρια Ελένη Μέλιου. Είναι οι δύο άνθρωποι, οι δύο Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι έχουν πονηστεί τα τελευταία χρόνια την έρευνα γύρω από τις υγειοπροστατευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή τον κύριο Κρυνανιώτη και μας έχει κάνει την τιμή να βρίσκεται σήμερα κοντά μας ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελαιολάδου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο CEO του UC Davis Olive Center της Καλιφόρνια, ο κύριος Dan Flynn. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν ξεκινήσει το σεμινάριο, θα ήθελα να δώσω το λόγο και να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό ο Δήμαρχος Κέρκυρας, ο κ. Νικολούζος, που μας έκανε την τιμή να βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, ο κύριος φίλος θα γίνει πολιτικός.